Μεγάλη ήταν η προσέλευση του κόσμου ανήμερα του 15 Αυγούστου στα σταθερά σημεία που διενεργεί rapid test στο ΕΟΔΗ. Οι άνθρωποι που επανδρώνουν τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ στο Ηράκλειο, με ομαδικότητα και επαγγελματισμό, παρέμειναν στη θέση τους ακόμα και ανήμερα της γιορτής της Παναγίας, καθώς όπως εξήγησε ο επόπτης του ΕΟΔΗ, Παναγιώτης Μαματζάκης, το βλέμμα είναι στραμμένο στην κρίσιμη εβδομάδα που έρχεται για την πορεία της πανδημίας. Οι ανάγκες στην περιοχή του Ηρακλείου είναι αυξημένες έτσι και αλλιώς κάθε μέρα. Λόγω των απαιτήσεων που έχει πλέον ο κόσμος για να κάνει rapid test, προκειμένου να συμμετάσχει στη δουλειά του, είτε στην εστίαση, είτε να ταξιδέψει. Αυτό όμως δεν αλλάζει το ότι είναι μια Κυριακή και αύριο είναι μια εβδομάδα εργάσιμη, οπότε η κεντρική οδηγία ήταν να δουλέψουμε σήμερα. Ακόμα και 15 Αύγουστο ήρθατε για να κάνετε rapid test. Επειδή εργάζομαι γι' αυτό. Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής επόπτης κάνει λόγο για διπλασιασμό των θετικών αποτελεσμάτων από τα rapid tests. Όπως εξήγησε στην κάμερα της Κρήτη TV, τις τελευταίες 20 ημέρες έχει παρατηρηθεί αύξηση με τα θετικά κρούσματα από 30 να γίνονται 60 σε σύνολο περίπου 1.200 τεστς ημερησίως που διεξάγονται στις μονάδες του ΕΟΔΗ στις πλατείες Αγίας Εκατερίνης και Ελευθερίας. Η αύξηση έχει σημειωθεί εδώ και 15 μέρες με 20 περίπου. Σταθερά άνω των 1.000 τα τεστ στα δύο σταθερά σημεία που έχουμε, στις δύο πλατείες. Η νέα πραγματικότητα κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για αυξημένο οικοφορτίο. Οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται καθημερινά τις μονάδες του ΕΟΔΗ σε πλατεία Ελευθερίας και Αγίας Εκατερίνης. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης το ωράριο είναι 9 με 3 το μεσημέρι και στην πλατεία Ελευθερίας το ωράριο είναι 9 με 5 το απόγευμα.